Ξέρουμε. Λοιπόν, μάλλον δεν τα ξέρετε. Το μάθατε λοιπόν, και το ξέρουμε εμείς. Δεν τα παρακολουθείτε καλά, γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, καινούργοι είστε, θα τα μάθετε. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το πλαίσιο μιας συμφωνίας, όχι μνημόνιο, είπαμε συμφωνία, η οποία θα αποτυπωθεί στο χαρτί και με την οποία θα πρέπει να είστε σύμφωνοι, θα πρέπει και εσείς να εξοικειωθείτε, ξέρετε γιατί. Διότι έτσι δουλεύει η Ευρώπη. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Όχι μόνο έτσι δουλεύει η Ευρώπη. Έτσι δουλεύουν όλοι οι λογικοί άνθρωποι. Όταν συμφωνείς κάτι, το βάζεις στο χαρτί. Θα συμφωνήσετε εσείς κάτι με άλλες μεταρρυθμίσεις. Θα κληθείτε να αποδείξετε ότι αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Συμφωνούμε. Λοιπόν, αυτές τις κάνατε. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα το πούμε μνημόνιο, λοιπόν, θα εντάξει, το πούμε συμφωνία. Μην επαναλαμβάνουμε. Νίκο, πες μου κάτι. Οι άλλες μεταρρυθμίσεις αυτές, εάν υπάρχει, ρε παιδί μου, στο χαρτί κάπου, ας πούμε, να μας πεις δύο-τρία πιο συγκεκριμένα. Λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα. Η κυβέρνηση δεσμεύεται σε στόχους. Ναι. Όχι σε μέτρα. Σε στόχους. Σε στόχους έναντι των εταίρων. Ωραία. Για παράδειγμα, ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Πλεονάσματα. Όχι μέχρι πάνω από 1,5%. Και σου λέει μην ανακατεύεσαι, άσε με εμένα. Το πώς θα το κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Θέμα κυριαρχίας δικής μου. Το θέμα είναι πώς θα το κάνετε όμως. Ένα αυτό. Το ερώτημα δεύτερο. Πρέπει να τους πείσετε. Πρέπει να τους πείσετε ότι θα τα κάνετε για να το πάρετε. Δεν θα πάρετε κάτι μέσα κύριε Τσατάκη μου. Γιατί μπορεί να μην είναι έτσι πια. Μέχρι τώρα έλεγε η κυβέρνηση 4,5 το πλεόνασμα. Εσείς λέτε 1,5. Και έλεγε η Τρόικα, πώς θα το πετύχει το 4,5. Με αυτό, με αυτό. Όχι. Με αυτό που λες ότι θα βγάλεις 100 εκατομμύρια, δεν θα βγάλεις 100, θα βγάλεις 30. Ούτε καν 100 δόση δεν τους άφηνε να κάνουν. Αυτή η συζήτηση τεχνική θα γίνεται και σε αυτό το μαθητό. Η συζήτηση δεν θα είναι πέρα από το γενικό σχέδιο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς λειτουργεί, αυτό. Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα δεν είναι αλήθεια. Δεν θα υπάρχει. Δεν το δέχονται αυτό. Δεν υπάρχει δυσμενέστερο καθεστώς ελέγχου εις βάρος της Ελλάδος. Το γενικό καθεστώς που λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ένα καθεστώς επιτήρησης που δεν μας αρέσει, είναι σαφές και θα μεταλλάξουμε, είναι θέμα όμως ευρωπαϊκών συμφωνιών, δεν είναι θέμα διμερών σχέσεων της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει. Κύριε φίλε, μισό λεπτό για να καταλάβουμε κάτι. Τι πείρα έχουμε εμείς τώρα τα προηγούμενα χρόνια. Εκτός και αν τους είχαν δώσει οι προηγούμενοι πολύ σκηνή και τραβάγανε οι Τρόικα. Ερχόντουσαν λοιπόν, λέγανε οι προηγούμενοι, θα μαζέψουμε από τον έμφυα 2 δισεκατομμύρια. Τους λέγανε οι Τρόικανοι. Επειδή δεν είναι σίγουρο ότι θα πληρώσουν όλοι, και άρα εμείς θα υπολογίσουμε ότι είναι 1,5 το δίσκο, όχι 2, δώστε μου και άλλα μέτρα για τα 500 εκατομμύρια. Σε τέτοιες λεπτομέρειες. Όχι λεπτομέρειες. Δεν θα μπείτε σε αυτά. Θα είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα γίνει αυτές τις 3 μέρες. Το περιγράφω. Ακριβώς αυτό το οποίο θα γίνει. Ξαναλέμε λοιπόν. Για να είναι σαφές. Εμείς δεν δεσμευόμαστε σε μέτρα λιτότητας. Δεσμευόμαστε σε στόχους που είναι ευθύνη δική μας, πώς θα τους υλοποιήσουμε και προτάσουμε τα θέματα που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό πρόσημο. Διότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι ουδέτερο πράγμα. Αλήθεια. Έτσι, να συνομιλούμαστε. Yeah. Είναι μεταρρυθμίσεις υπέρ του κεφαλαίου και υπέρ των εργαζομένων. Υπέρ μιας χώρας και υπέρ των δανειστών. Εμείς λοιπόν βάζουμε πρόσημο. Προοδευτικό. Όταν λέμε ότι θα χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και ακούσαμε την ομιλία του Υπουργού, του κ. Νικολούδη στη Βουλή, που ήταν τεκμηριωμένη και συγκλονιστική. Να μην την επαναλάβω. Όταν λοιπόν θα χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Είναι από τη μάνη. Γι' αυτό. Αμάντια. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά δεν είναι σέας και άκος. Φαίνεται είναι μανιά της, αλλά όχι ακριβώς μανιά της. Είναι από τη μάνη, από το διπλανό μου χωριό. Λέω λοιπόν, η ομιλία του κυρίου Νικολούδη δίνει ένα στίγμα της κυβέρνησης. Πώς θα χτυπήσουμε τα φαινόμενα της φοροδιαφύγης. Θα δούμε τι θα γίνει μέσα στον χρόνο. Έχουμε κι εμείς μια περίοδο αναδιοργάνωσης μιας διαλυμένης κρατικής μηχανής. Διαλυμένης από το μνημόνιο κρατικής μηχανής. Δυστυχώς. Και από την ευνοιοκρατία που επικρατούσε τόσα χρόνια. Δεύτερο θέμα που έχει σημασία είναι το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι συμφωνεί με τους στόχους, αν κατάλαβα καλά. Όλοι συμφωνούν. Όλοι. Εμείς δεν συμφωνούμε απλώς, θα τους υλοποιήσουμε κιόλας. Μάλιστα. Και αξιώνουμε στη διαπραγμάτευση που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ισχύσει η αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δεν μπορεί μια χώρα με ευθύνη του προγράμματος, δηλαδή του μνημονίου, να διαλύεται, να χάνει το 25% του ΑΕΠ. Να περιέχονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ο ένας στους 4 Έλληνες. Να διαλύεται το σύστημα των κοινωνικών παροχών. Και η Ευρώπη να λέει: δεν με νοιάζει, ας γλιστρήσει η Ελλάδα προς την Αφρική. Όχι. Εδώ υπάρχει θέμα αμοιβαίως αποδεκτής συμφωνίας που έχει μέσα στοιχείο ανθρωπιστικής κρίσης αντιμετώπισης. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θα συναντήσετε ανυπέρβλητες δυσκολίες αυτές τις μέρες. Θα συναντήσουμε δυσκολίες, αλλά φάνηκε ότι αν έχεις αποφασιστικότητα και σχέδιο, το τονίζω.
και πολιτική βούληση, αλλά και σχέδιο. Που ακούω όμως και κάτι κουφά. Λέει, ας τα βγάλουμε 1,5 δις από το λαθρεμπόριο των τσιγάρων. Πώς θα τα βγάλετε, ρε? Όχι, όπως τα βγάλετε. Ας το, δεν είναι κουφά ή όχι. Υπάρχουν μελέτες. Το πετρέλαιο το καταλάβω. Τώρα από τα τσιγάρα, το λαθρεμπόριο ή από το παραεμπόριο. Δεν θα βγάλουμε τώρα τα τευτέρια της φοροδιαφύγης εδώ. Αλλά επαναλαμβάνω. Υπάρχουν μελέτες που δεν αφορούν την κυβέρνηση δική μας και την προηγούμενη αφορούν μελέτες. Υπάρχουν μελέτες τι σημαίνει φοροδιαφύγηση. Για να συμφωνούμε και σε ορισμένα πράγματα. Πράγματι. Υπάρχει ζήτημα ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα. Ναι. Και πράγματι. Να σας κάνω μια ερώτηση δύσκολη, ίσως για εσάς και για την παράταξή σας. Εσείς πιστεύετε.